Οι Πανελλαδικές είναι μια από τις πιο βαριές δοκιμασίες που μπορεί να περάσει πρώτα απ' όλα ένα παιδί, ο υποψήφιος και μετά όλη η οικογένεια. Πριν από μερικές μέρες στο κέντρο της Αθήνας, και έχει σημασία αυτό, στο ασανσέρ μιας πολυκατοικίας, αναρτήθηκε τούτο το σημείωμα που βλέπετε. Γεια σας, είμαι η Χάιντι και μένω στον έκτο. Θα παρακαλούσα να μην γίνει στην ταράτσα κάποιο πάρτι την περίοδο 1 έως 12 Ιουνίου, γιατί δίνω πανελλήνιες και τα πάντα ακούγονται πολύ δυνατά στο σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ. Το σημείωμα στο ασανσέρ. Και δίπλα, και είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό, ευχές. Κάποιοι λοιπόν που μπήκαν στο ασανσέρ και το διάβασαν, καλή επιτυχία, να σκίσεις, καλή επιτυχία, κουράγιο. Πάρα πολύ ωραίο, μέσα στο άγχος που κουβαλάει αυτό το σημείωμα που λέει ότι ξέρω ότι ακόμα και μια ώρα λιγότερο διάβασμα μπορεί να μου στερήσει την επιτυχία. Το κορίτσι αυτό λοιπόν, η Χάιντι που έμενε στο κέντρο της Αθήνας, τα κατάφερε. Και λίγες μέρες μετά, όλα αυτά που βλέπετε έχουν γίνει viral σήμερα, λίγες μέρες μετά η μαμά της Χάιντι ανήρτησε στο ασανσέρ κατεβάζοντας το προηγούμενο, τούτο εδώ. Γεια σας, είμαι η Μαριλένα, η μαμά της Χάιντι, από τον έκτο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι οι φοβερές σας ευχές έπιασαν τόπο, η Χάιντι όντως έσκησε και με 19.250 μόρια περνάει στη νομική της Αθήνας. Παρτάρετε ελεύθερα απέναντι το σανσέρ, στην είσοδο θα βρείτε και ένα μικρό κέρασμα. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ γλυκό. Το είδαμε λοιπόν και αυτό είναι και το κέρασμα της μαμάς, της αθάνατης Ελληνίδας μάνας, η οποία πανηγύριζε. Και αφού συγκινηθήκαμε όλοι όσοι έχουμε περάσει τη διαδικασία των πανελλαδικών ή έχουμε παιδιά που την έχουν περάσει, και ψάξαμε να βρούμε ποια είναι η Χάιντι και ποια είναι η μαμά Μαριλένα. Και εκεί η εκπλήξη μας έγινε ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα την ακούσουμε, αλλά θα τη δούμε κιόλας στην τη μαμά Μαριλένα. Λοιπόν, η Χάιντι είναι η κόρη της συναδέλφου μου εδώ στο Μέγκα, εξαιρετικής δημοσιογράφου, της κυρίας Μαριλένας Γεραντώνη. Καλησπέρα Μαριλένα και συγχαρητήρια σε όλη την οικογένεια, πρώτα απ' όλα όμως στη Χάιντι. Νίκο, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πες μας λίγο για αυτή την ιστορία, γιατί το ομολογό μας συγκίνησε και νομίζω και πολλούς που μας βλέπουν από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που παίρνουμε. Το είπες και εσύ στην αρχή. Η Πανελλήνιες είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και ψυχοφθόρα για τα παιδιά. Και τα παιδιά που έχουν κάνει μια προσπάθεια διετή πλέον, δίνουν τα πάντα, τον καλύτερό τους εαυτό, στο τέλος της διαδρομής, αυτού του μαραθωνίου. Έτσι λοιπόν το άγχος της Χάιντι ήταν να μην γίνει κάποιο πάρτι στην ταράτσα. Γιατί συχνά πυκνά κάνουν πάρτι και καλά κάνουν στην ταράτσα. Μένουμε στον έκτο όροφο και τα πάντα, όπως καταλαβαίνεις και όπως έγραψε και η ίδια, ακούγονται πάρα πολύ δυνατά στο σπίτι. Το λέω επειδή μιλήσαμε με την Μαριλένα νωρίτερα. Μου εξήγησε ότι μένει η οικογένεια σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, η οποία πια είναι πολυκατοικία που τα περισσότερα διαμερίσματα είναι, Μαριλένα, Airbnb, έτσι. Airbnb, και είναι όλοι νέοι στην πολυκατοικία και είναι ευτύχημα αυτό, γιατί είναι όλοι έτσι πολύ, πολύ ευχάριστα και καλά παιδιά. Και βέβαια πέρα από τις ευχές που τις γράψανε, σεβαστήκανε απόλυτα την επιθυμία της. Πραγματικά δεν έγινε κανένα πάρτι, γιατί αλήθεια είναι από το Μάιο ξεκινάνε το πάρτι μέχρι και που αρχίζει να χαλάει ο καιρός. Οπότε τις ευχηθήκανε, σεβαστήκανε την επιθυμία της. Και έτσι δεν έγινε κανένα πάρτι και ένα μικρό ευχαριστώ έγραψα. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ. Μήνυμα από αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες. Το λέω γιατί μας συγκινούν πολύ οι αγωνίες των παιδιών και των οικογενειών πάντα για αυτή την τόσο σκληρή δοκιμασία. Είναι οικογενειακή υπόθεση η Πανελλήνιες. Οικογενειακός γολγοθάς. Μπαίνουμε όλοι και οι γονείς, το ξέρεις καλύτερα και εσύ Νίκο, από τα παιδιά σου. Μπαίνουμε όλοι σε αυτό το χορό, σωστά. Και είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και για την οικογένεια και για το παιδί πρωτίστως. Μαριλένα μου, συγχαρητήρια θέματα στη Χάιντι και σε όλους σας που την στήριξατε και τα κατάφερε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν με αυτές τις μικρές ιστορίες που λέγαμε παλιά, της διπλανής πόρτας, που μας εκπλήσουν πολύ όταν βλέπουμε ότι η πόρτα είναι κυριολεκτικά μια διπλανή πόρτα. Κοντεύουμε στις 5:20, μην ξεχνάτε.